Strangers in the night. Oh. Exchanging glances. Oh. Wandering in the night. What happened really? What were the chances? Disaster. Oh no. No. No, no, no. No. Έγιναν strangers in the night με τον Indian Prime Minister. Είναι ανεπίτρεπτα αυτά που γίνονται. Πήγε ο δικός μας, ο πρωθυπουργός μας, ο τσαλαπετινός μας, ο κύριος καφέντης μας, ο κύριος 31% μας, και του κλείσε την πόρτα ο Ινδός επί... την ιερή μας Αγελάδα. Κλείνει την πόρτα επειδή του είπε ένας γκουρού ότι θα επιβαρυνθεί το κάρμα του αν δει τον δικό μας πρωθυπουργό και δεν θα ξαναβγεί. Είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, ρώτα. Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Τι λέμε τώρα. Δηλαδή, τον είχα και σε μία εκτίμηση, δηλαδή, και το, αυτόν τον συνάκη, τον συνάκ, τον Σουνίκ, πες τον Σουνάκ. Αλλά με αυτά που έκανε, τι να πω. Τι να πω, να μην πω εγώ καλύτερα, να πει ένας από τους κορυφαίους της εντεταλμένης δημοσιογραφίας, δεν χρειάζεται να πω το όνομά του. Παρακαλώ. Στα δικά μάτια ο κύριος Σούνακ έπεσε, λες. Έπεσε πολύ, δηλαδή έπεσε. Για να εκπροσωπεί ως πρώτος πολίτης. Επιτρέπεται. Σωστά τα λέει. Από ανασφάλεια δεν σου οδηγεί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει εσωτερική. Δεν υπάρχει. Μην το συζητάς. Τώρα δεν είναι ανεπίτρεπτα αυτά που γίνονται. Δεν έχω και. Δηλαδή δεν έχω και αγγλικές λέξεις να απευθυνθώ στο βρετανικό λαό που αυτή τη στιγμή μας ακούει. Διότι εμείς εδώ, που ξέρετε, κάνουμε φασαρία από μόνοι μας. Όπως τα έλεγε, ας πούμε, και ο Άδωνης. Δηλαδή, περιγράφοντας την κατάσταση στα αγγλικά βεβαίως, διότι τελείωσε ο Τσίπρας, τελείωσε και τα αγγλικά του, οπότε τώρα θα πάμε στα αγγλικά των αρίστων. Αυτοί έχουν άριστα αγγλικά, άριστα ελληνικά. Παρακαλώ να μιλήσει ο άριστος των αρίστων. Let us be frank. Yes. Elgin stole the marbles. That's it. Took. He came to an occupied country from the Ottoman Empire. The Ottoman. He took people in the Acropolis Museum. And he stole the marbles. His English, as you can understand, is excellent. Lord Byron. Όπως το έχει στο χωριό μου και το λέω αυτό from my deep, όχι deep που λένε, deep from my deep of my heart. From my deep of my heart. Τι έγινε στην Αγγλία, δεν καταλαβαίνω. Οι κακές γλώσσες τώρα λένε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λονδίνο ήταν ιδιωτική επίσκεψη, γι' αυτό και το Βρετανικό κράτος δεν του έδωσε φρουρά. Δεν υπήρχε πρόγραμμα, πήγε δύο μέρες και έμεινε πέντε. Πήγε, λένε, κακές γλώσσες για να δει Άραβες, εγώ, επενδυτές βεβαίως. Είδε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ζήτησε και ένα ραντεβού από τον Σινεάκ αυτόν και δεν το έδωσε. Αυτά λένε οι κακές γλώσσες. Όμως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια ενιαία άποψη, η κυριαρχούσα από όλους αυτούς που πληρώνονται με κρατικό χρήμα, η οποία λέει τα εξής, και το ακούσαμε αυτό. Δεν το λένε έτσι από μόνοι τους, το ακούσαμε. Είπε ο Μητσοτάκης, τα γλυπτά του Παρθενώνα, παρακαλώ, είναι δηλαδή, του είπε, σαν να έχεις τη Μόνα Λίζα και έχεις την μισή Μόνα Λίζα στο Λούβρο και την άλλη μισή στην Ελλάδα. Δηλαδή έχεις τη Μόνα εκεί και τη Λίζα εδώ. Και αυτό τον εξόργησε τον Σουνάκ. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην το ξεχνάμε, τα διεκδίκησε πρώτη φορά η Μελίνα Μερκούρη και πρέπει να το αναφέρουμε κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, το παράδειγμα που έφερε ο Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε, αλήθεια να πούμε, ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν τόσο καλό που θα προτείνω να πει το ίδιο παράδειγμα και στον Ερντογάν που θα έρθει εδώ αρχές Δεκεμβρίου, γιατί ο μάγκας πάντα στα δύσκολα φαίνεται. Έτσι κι αλλιώς η Αγγλία είναι εκτός Ευρώπης. Σε παίρνει λοιπόν να πεις στον Ερντογάν για την Κύπρο το παράδειγμα της Μόνας Λίζας. Γιατί έτσι είναι η Κύπρος σήμερα. Έχει χωριστεί. Στους Τουρκοκύπριους ανήκει η Μόνα και στους Ελληνοκύπριους ανήκει η Λίζα. Ενώ ήταν η Μόνα Λίζα. Ήταν μόνο Λίζα. Αν το ίδιο μάγκας βγήκε στον Ερντογάν τότε, γιατί αυτή η μαγιά, η πολύ ωραία φράση της Μοναλίζας στο Λονδίνο, αποκτάει κυρίαρχη σημασία αν μπορέσει να την προφέρει στον Ερντογάν. Γιατί αυτή η αλήθεια μας καίει από το 1974. Αλλά εγώ, λέω εγώ τώρα, με το δικό μου το μυαλό βεβαίως, δεν μπορώ να πω ότι έχω και το αυτό, ότι
αυτό που ουσιαστικά θα συμβεί είναι... Εφέντη μου! Χω! Γιαλμπούρτα! Χω! Γιατώνα! Καμ! Τσουρέκ! Καντάιβ! Μαχλαβά! Τουρσί! Γιαλμπ! Γιαλμπ! Ναι, αφέντη μου, ναι. Ναι, ό,τι πεις. Τι θέλεις. Αιγαίο, ναι. Και λίγο υφαλοκρηπίδα. Να δώσω. Κόψε μια υφαλοκρηπίδα λίγο από εκεί πέρα. Και μια κεφαλογραφιέρα ωραία φέρε από το όλο και το Αιγαίο. Δεν είναι λίμνη. Και εσύ, και εσύ έχεις δικαίωμα. Αν κάτσουμε όλοι μαζί να τα βρούμε. Να το κάνουμε εσύ. Τουρσί, τουρσί. Να μην χαλάσω το καρδούλα του εφέντη μου. Βρε παιδιά, βρίζουμε τους άριστους, έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το παίξουν τα κανάλια. Παλιά τα παίζανε αυτά. Τώρα μόλις ξεκινάει ο ξάψαλμος, που λέει, ξεκινάει ξέρω, κάποιος και λέει, αυτό, λέει, αρχίζουν, βλέπεις δημοσιογράφους και λένε, είναι δικαιολογημένη η οργή σας και φεύγουν. Ενώ παλιότερα δεν φεύγαν, ακούγαν την οργή. Τώρα τρέχοντας. Τώρα αυτό δεν ήταν σωστό, τώρα που έλεγε και ο άνθρωπος. Βέβαια, το λέω, τον βάζω γιατί είπε ότι έχει 30 χρόνια που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και βρήκε το Χατζηδάκι εκεί πέρα, ο οποίος το πήρε πίσω το νομοσχέδιο λίγο, δηλαδή το τους έρθει αλλιώς, αλλά τέλος πάντων δηλαδή δεν θα γίνει τάκ, θα γίνει τουκ, είναι λίγο, να το ακούσουμε. Ένα λόγο πες μου, 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε, για μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το βάζω. Που θέλουν σιώνε, για μόνο τα σπίτια σας. Πόπο, λόγια πολλά. Αυτή η οργή δεν μεταφέρεται πουθενά. Είναι όλο, όλη η τηλεόραση είναι σαν έρημο Σαχάρα. Νομίζεις ότι περπατάς στην έρημο Σαχάρα και σε έχει πάρει ο ήλιος και πάμε σαν καμήλες. Είμαστε κι εμείς αλλαός όμως. Μέχρι χθες ο Σουνάκ ήταν πρωθυπουργός της Γυριάς Αλβιώνας, ο τόρι μας, και από χθες με το που έγινε αυτό ξεκινήσανε ο Πάκη, ο Ινδός, ο Πλέντες στο Γάνκι, βρωμοκοπάει, μυρίζει κάρι και διάφορα ηλίθια και βλακώδη. Έτσι και μας πειράξουνε, ανοίγει καταβόθρα από μέσα μας και ξερνάει όλο το σκατό εαυτό μας. Έτσι αυτός ο λαός χάνει το ύψος του, ο ρατσισμός μας υπάρχει. Και τον κρύβουμε και ας τον κρύβουμε. Και αν τον κρύβουμε καλά, πάντα υπάρχει. Υπάρχει όπως τα χεσμένα τα βρακιά που τα βάζουμε στο σιρτάρι δίθεν να μην τα βρουν και έχει το άλλος και το... 224 χρόνια είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν λες που δεν μας κλέψαν και την Ακρόπολη. Να ζητάμε τώρα όλη την Ακρόπολη και όχι μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα, που δεν είναι μάρμαρα, που το λένε να έρθουν τα μάρμαρα, δεν είναι τα μάρμαρα Πεντέλης, είναι γλυπτά, δεν είναι μάρμαρα, είναι σκαλισμένο το μάρμαρο. Δεν είναι ένα σκάλι στο φέρτο να το κάνουμε. Δυο και δυο, κι άλλα δυο, και δυο και οχτώ δεκά. Έλα ρε κασελάκι. Δυο και δυο, κι άλλα δυο, και δυο και οχτώ δεκάξι. Έφυγαν επιτέλους οι... 2 και 18 και 3 και 5, οι 3, 3, 9, 7, 9, 63, 5, 9, 45, την κάνω τα μαθηματικά μου, δηλαδή προσπαθώ να τα μείω 40, οι 6, 3 που φύγανε ήταν αυτοί, ήταν 6 και 6 και γίνανε 9 συν 2, ήταν 15 παρα 2, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, και τέλος πάντων κάποιοι είναι, ένα μπακάλικο έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μπακάλικο με αυτό το αρχηγομάνι όπου έχουν εμφανιστεί 100 αρχηγοί από εδώ, 9 από εδώ, 2 από εκεί, 3 από εκεί, ένας που έφυγε, ένας που ήρθε, ένας που θα ξανάρθει, δηλαδή τι γίνεται, έχουν βγάλει τα τευτέρια τώρα και κάνουν 3 το λάδι, 3 το ξύδι, δεν πρόκειται περί διάσπαση είναι αυτό. Αυτό είναι πρόκειται περί απόσπασης. Απόσπασης. Δηλαδή, αποσπάται ένα τμήμα, όχι του 33%, του 3% του ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνει αυτό στο προκεχωρημένο φυλάκιο, ας πούμε, να πάει να φυλάξει αριστερότερα της αριστεράς, δηλαδή πάει να φυλάξει συγκεκριμένα στο στενάκι που είναι πίσω από το κουκουέ και βλέπει φάτσα το Κινάλ, που το Κινάλ βλέπει φάτσα το Πασόκ, που το Πασόκ έχει μια ριζοσπαστικότερη γωνία που βλέπει και είναι ο ριζοσπαστισμός του ριζοσπαστισμού, ο ριζοσπαστισμέ, ο ριζοσπαστισμένε, ο μας τα ριζοσπάσατε, τα ριζοσπαστισμένα μας. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω αυτό που έχει γίνει, για να το πούμε εν ολίγης, φύγαν οι πικραμένοι και δημιουργούν
ακούστε τι δημιουργούνε, τον ΞΥΡΙΖΑ πικραμένη συμμαχία. Αυτό θα είναι το όνομα της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας, ΞΥΡΙΖΑ πικραμένη συμμαχία. Δεν ξέρω αν θα καταλήξω σε αυτό το όνομα, εγώ τώρα αυτά που έμαθα, δηλαδή τα λένε τέλος πάντων, γιατί αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα είναι η απόσπαση του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζεται στα κανάλια σαν φοβερή και τρομερή διάσπαση του σύμπαντος, που πρώτη υποσχέθηκαν αυτοί θα δώσουν πίσω τις έδρες τους και δώσαν όρκο τιμή σαν αριστερή και τέλος πάντων, κρατάνε τώρα τις έδρες αμανάτη να κάνουν την κοινοβουλευτική ομάδα της μιας σεζόν, της μιας χρήσης, όπως τα προφυλακτικά της μιας χρήσης που λένε. Δηλαδή, τα περί αποστασίας είναι λίγο τώρα να είχαμε να λέγαμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον Καψελάκη, όπως τον αποκάλεσε ο Σνίκ, δεν τον ήξερε ο άνθρωπος. Τι κάνει, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος. Καψελάκη. Ναι, ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι, ο Σνίκ. Α, δεν σου ξέρω. Ένας από τους πιο γνωστούς τράπερ της χώρας είναι και ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Τι γίνεται? Ποιο κόμμα είσαι, φίλε? Από ΣΥΡΙΖΑ Πρώτη Συμμαχία. Εσύ από ποιο κόμμα είσαι? Εσύ τι ροσπιθεί είσαι, εσύ? Τι ροσπιθεί είσαι? Δηλαδή ποιο. Καλά του δω, μια χαρά. Δηλαδή ποιο θα περίμενε σε αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ να φύγει ο Τσίπρας, να μπει ο Κασελάκη από το πουθενά και να φύγει ο Μπρέλα. Αυτή τώρα η ομπρελάτη τη βρίσκουν όλη μέρα, έχουν πάρει τα μπαστούνια και πέρα τι ομπρελέ και συζητάνε όλη μέρα. Κουβέντες, τι θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα γίνουμε. Και κουβεντιάζουν τους νέους σχηματισμούς και όσα γράφονται άρθρα για αυτούς δεν μπορούν να φανταστούν τη μέρα εκείνη που δεν θα γράφεται κανένα άρθρο. Διότι όταν φεύγεις, χρειάζεται το άρθρο. Μετά θα έρθει το άναρθρο. Τώρα ψάχνουν να βρουν καινούρια ιδεολογία. Αλλά πες μου, εσύ σε παρακαλώ, μπορείς μέσα στο καταχύμωνο αυτό που δεν έχει έρθει ακόμα τέλος πάντων το να ζητούμε, αλλά τέλος πάντων το καταχύμωνο, να βρεις μια ιδεολογία η οποία να είναι αντίθετη από τον Κασελάκη, ο οποίος δεν έχει καμία? Πες μου, σε παρακαλώ, τι λογική είναι αυτή να ψάχνεις να βρεις ιδεολογία αντίθετη από τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης δεν έχει καμία ιδεολογία? Πέστε μου την ανομαλία αυτή. Δεν έχουν το θάρρος να πούνε, δεν είμαστε, φεύγουμε γιατί δεν γουστάρουμε τον Κασελάκη. Απλά και ήρεμα, τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Όμως ένα σπασμένο βάζο δεν αξίζει κανένα το κομμάτι όταν σπάσει. Και αν χρειαστεί να κολλήσει το βάζο, κολλάει το κομμάτι που έσπασε με το εναπομείναν βάζο. Δηλαδή, αντί να κάτσουν, λέω εγώ τώρα μια άποψη λέω, να σεβαστούν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι θα μπορούσαν να μείνουν αυτοί, θα έπρεπε να φύγουν οι άλλοι, και να περιμένω ότι θα βρεθεί ο Κασελάκη να πάει στο Μαϊάμι. Θα πάει στο Μαϊάμι. Δεν μπορεί κάποια στιγμή. Θα πάει στο Μαϊάμι. Τι θα κάνει? Θα κάθει ότι. Δεν το βλέπει ότι δεν. Αλλά μικραίνει Θεός. Ουσβούλεται από λες. Όχι μωραίνει. Πρώτα του μωραίνει βέβαια και μετά του μικραίνει. Αλλά του μικραίνει. Σοβαροί άνθρωποι όπως είναι η Αχτσιόγλου, είναι ο Χαρίτσης, αποφάσισαν να κάνουν κωμωδία χειμωνιάτικα. Να κάθονται τώρα να ψάχνουν πώς θα εκφραστούν ιδεολογικά. Πες μου τι λογική. Γιατί τώρα είναι αναγκασμένοι να λένε τα αντίθετα από αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να διαφωνούν αυτοί. Άρα, με ποιον θα πάνε? Με ποιον θα είναι κάθε φορά? Με το ΠΑΣΟΚ? Με το ΚΚΕ? Με την Νέα Δημοκρατία? Με ποιους? Γιατί αν ψηφίζει ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ, θα είσαι σαν ΠΑΣΟΚ? Είναι σαν ένα στρατόπεδο που σε έχει πιάσει μια μανία όλη και ξηρώνει τα γαλόνια. Τα γαλόνια, όχι τα αξιώματα, τις διαδρομές τους. Όχι τα αξιώματά τους. Τέλος πάντων, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ό,τι καταλαβαίνουν που λένε και οι γονείδες, α, μεγάλο, επειδή μεγάλο, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να το ασχοληθώ. Αν θέλετε, κόψτε μαλλιά, θέλετε, κόψτε, θα τα κάνει θέλει. Πάμε να ακούσουμε άλλον έναν άριστο από τους αρίστους, ο οποίος είχε μάθει από τα άλλα κανάλια που δεν κάνανε αυτές τις ερωτήσεις και του κάναν τώρα την ερώτηση αυτή και ο άνθρωπος έπαθε κάτι. Γιατί αυτοί έχουν μάθει προγραμματισμένα, ξέρουν θα γίνουν αυτές τις ερωτήσεις, θα γίνουν αυτές τις απαντήσεις, είναι σχεδόν γραμμένα τα σενάρια και ξαφνικά, άμα σου δώσουν λάθος ερώτηση, καταλήγεις μετά εσύ. Σε αυτό που σου είχαν πει ότι πρέπει να τελειώσει οπωσδήποτε με αυτή τη φράση. Ότι, ας πούμε, ο αριθμός 30 είναι πιο μικρός από τον αριθμό 15. Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό είχαμε 13.000 μετανάστες και φέτος έχουμε 30.000 μετανάστες, Υπουργέ. Δηλαδή τρεις φορές επάνω. Εννοείται διαμένοντες στις δομές του Υπουργείου, οι οποίοι είναι τούντες άσυλο ως επιτοπλίστων. Ναι, αυτό. Ό,τι κοιτάξτε, ήταν δηλαδή. Επειδή εύκολα δημιουργούνται εντυπώσεις, ναι. Θέλω να το πω και να ακουστεί. Στη χώρα μας ο μεταναστευτικός πληθυσμός συνολικά δεν είναι μειούμενος.
Από εκεί και πέρα οι ροές αυξάνονται, αλλά δηλαδή μπαίνουν περισσότεροι, αλλά γίνονται λιγότεροι καθώς βαίνουν αυξανόμενοι. Μειώνονται δηλαδή, ενώ υπάρχει μια αύξηση. Ναι, είμαστε όμως σε καλή συνεργασία και το συζητάμε. Δηλαδή να μην το λένε και οι Τούρκοι από εκεί, να μην το λένε και οι δικοί μας από εδώ. Αυτή είναι η συνεργασία. Δεν βαίνει καθόλου μειούμενος, βαίνει αυξανόμενος και να το ξέρουν. Απλώς συνεννούν τα κανάλια να πούν αυτά και το κανάλι αυτό έκανε την ερώτηση αυτή. Δεν είναι μειούμενος, ενώ είναι αυξανόμενος. Πρέπει να ενώσουμε την αλήθεια μας. Αυτό πρέπει μισό λεπτό. Αχ, εφέντη μου, να έρθεις λίγο να σιγάσεις το κεφαλάκι μας. Πρέπει να ενώσουμε την αλήθεια μας, ο ένας με τον άλλον. Γιατί αυτοί έχουν ένα ψέμα να λένε κάθε μέρα. Οι αλήθειες όμως, όταν ενωθούν, αλλάζουν τα πράγματα. Επευχήνει να πω, επειδή και εμένα και κάποιους καλλιτέχνες που παρουσιάζουν συνέχεια ότι ασχολούμαστε με bitcoin και κάνουμε επενδύσεις φοβερές και διάφορες τέτοιες, που είναι όλα ψέματα και συνέχεια, θέλω να πω για πολλωστή φορά ότι έχω πάει στην ηλεκτρονική δίωξη, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μου είπανε ότι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Παρατηρώ όμως ότι αυτοί που τα γράφουν αυτά δεν χρησιμοποιούν ποτέ ονόματα δημοσιογράφων ή πολιτικών, παρά μόνο καλλιτεχνών. Φαντάζομαι ότι αν έλεγαν ότι ο Πρωθυπουργός μας, αφέντης μας, ο 41% μας, αν τον λέγανε ότι πες bitcoin και διάφορα τέτοια, θα τον είχαν όχι βρει, θα είχαν βρει τη μάνα του, τη θιά του, την αδελφή του, τι τρώει, τα πάντα. Μήπως μπορούν να κάνει τον κόπο ηλεκτρονική δίωξη, να κάνει τον κόπο να βρει αυτό και για τους καλλιτέχνες να μην τους σύρουν και τους διασύρουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, λέω, ή μόνο ενδιαφέρεστε για δημοσιογράφους, για πολιτικούς και τους δημοσιογράφους τους. Σε αυτόν τον τόπο λοιπόν ευτυχώς υπάρχει μια γιαγιά. Διότι πάντα μια γιαγιά, μία από αυτές τις σπάνιες γυναίκες, τις σπάνιες Ελληνίδες, έκανε δωρεάν ένα στενοφόρο στο χωριό της από το ειστέρημά της. Την άκουσα να μιλάει και ξύπνησε μέσα μου όλη η Ελλάδα που αγαπάω, η Ελλάδα που λατρεύω, η Ελλάδα που σέβομαι. Είχα τον άντρα μου 12 χρόνια και πήγαινε πότε στο νοσοκομείο, πότε στ' άλλο, με στέλνανε για διάφορες εξετάσεις. Και δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Υπήρχε στην Πάτρα, στο ΙΚΑΒ, αλλά αυτή είναι η περιφέρεια μεγάλη και αρρωσταίνανε ο κόσμος, πάει, ερχόταν, δεν ευχηρούσαν τα νοσοκομιακά. Μου κλείνει εμένα ο γιατρός εδώ, ο Ζήσης από το νοσοκομείο, να πάω να κάνω λιθοτριβία στην Πάτρα, γιατί είχα το νεφρό μου. Τρεις φορές μου κλείσε ραντεβού και δεν βρισκόταν αυτοκίνητο. Λέει, θα σου κλείσω και το τέταρτο. Και τελειώνω, μα πάνω από το τέταρτο δεν γίνεται το ραντεβού. Γιαγιά! Από εκεί τους είπε, ας πούμε, τρία ραντεβού άκυρα. Λοιπόν, στείλει τη γυναίκα, θα πεθάνει άμα δεν κάνει. Τι έγινε στο τέταρτο ραντεβού, τι έγινε όταν σε πήρε το ασθενοφόρο? Τι έγινε πριν έρθει ο θάνατος, δηλαδή? Χάλασα πάντη γέφυρα, εδώ, καινούρια. Και τώρα εγώ είχα ραντεβού, θα το έχανα, δεν ματαγενότανε. Και πήρα ταξί και πήγα. Εμείς εδώ λοιπόν στην Ελλάδα χτίζουμε ουρανοξύστες στο ελληνικό. Ζούμε σε ένα τροχονομικό κράτος, κλείνουν τις δουλειές, δίνουν τις προμήθειες, στέλνουν τις υπηρεσίες να εκδικηθούν τους εχθρούς τους, βάζουν πρέταντορ να ακούν τις αναπνοές του κάθε ανθρώπου, αλλά δεν θεωρείται αυτό ο απόλυτος βιασμός του ανθρώπου κάθε δευτερόλεπτο? Κανένας δημοσιογράφος δεν ρωτάει, παρατηρήστε, καμία ερώτηση δεν θα γίνει ποτέ, και από αυτό μόνο καταλαβαίνεις πόσο εντεταλμένη είναι. Μια γυναίκα δωρίζει ένα ασθενοφόρο. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο Δημότικο έδωσε 100.000 ευρώ στο νοσοκομείο. Τα δημόσια νοσοκομεία διαλύονται. Η αριστερά διαλύεται και γελιοποιείται. Όλοι μαζί μηδενός εξαιρουμένου. Και προβληματιζόμαστε γιατί άραγε μεγαλώνει η παραβατικότητα των νέων. Γιατί η Φιλανδία. Γιατί η Φιλανδία έχει αυτά τα σχολεία. Τα σχολεία στη Φιλανδία δεν μοιάζουν ακριβώς με αυτά της Ελλάδας, ε. Οι έφηβοι παίζουν σκάκι στον ελεύθερο χρόνο τους.
Δεν σκρολάρουν. Κοιτάξτε τους εδώ και θαυμάστε τους. Και αυτό ξαφνικά μπαίνουμε. Και το καλοκαίρι που πηγαίνουμε. Είναι ήσυχα τα παιδιά των ξένων που διαβάζουν τα βιβλία τους με ησυχία να φτάσουν σε ηρεμία. Και δεν είναι ναρκωμένα ή πνωμένα. Αν σκεφτεί κανένας ότι στην Ελλάδα τα περισσότερα παιδιά πνίγονται από τις φωνές. Κωστάκη! Τι θα κάνει ο Κωστάκης? Δεν θα πνίγει, να πλατσανίσει που λέγαμε. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι στη Φιλανδία αυτά τα εξαιρετικά σχολεία είναι δημόσια. Είναι δημόσια. Ενώ εδώ αυτές τις... ένα κομμάτι αυτών των παροχών τις έχουν μόνο τα ιδιωτικά σχολεία. Ο άνθρωπος, όσο και να σας φανεί παράξενο, ο χαρακτήρας του φτιάχνεται μέχρι 7 χρονών. Πάρε λοιπόν και μέτρα και βρες. Το σίγουρο είναι ότι συμμορίες ανηλίκων δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν στα πάνω διαμερίσματα του ελληνικού, να το πούμε, του ουρανοξύστη μας. Μια Ελλάδα που σήκωνε παλιά τα μάτια της, μια Ελλάδα που σήκωνε παλιά τα μάτια της και έβλεπε τον ουρανό, θα σηκώνει τώρα τα μάτια της και θα βλέπει τον ουρανοξύστη. Αυτόν δηλαδή που θα ξύνει τον ουρανό. Ουρανοξύστης, ξύνω τον ουρανό. Λοιπόν, καθίστε και ξύστε τον ουρανό. Και αφήστε την Ελλάδα να κοιτάει ουρανοξύστες. Newsbreak.gr και ως την άλλη Πέμπτη, ξύστε ουρανό, να σας πέσει και κανένα σύννεφο πάλι, να χρειάζεστε ομπρέλα και ούτω καθεξής και κάτσε τώρα μισό λεπτό να ετοιμαστούμε. Έρχεται! Όχι! Τέλος.